ότι δεν αποτελούσαν εξαίρεση και ούτε ήθελαν να αποτελέσουν εξαίρεση να μην πηγαίνουν στο ναό για να προσφέρουν και αυτή τη λατρεία τους. Μάλιστα, αλλά πώς θα δούμε στη συνέχεια μέσα στους πράξεων Αποστόλων, η προσευχή των Αγίων Αποστόλων ήταν πιο πολύ για την αναπνοή τους. Και μέσα στις πληγές τους και μέσα στη φυλακή και μέσα στην πείνα και μέσα στη δίψα τους φώναζαν το όνομα του Ιησού Χριστού, το όνομα της Αγίας Τριάδος και ζητούσαν από εκεί τη δύναμη για να επιτελέσουν το έργο που για τις δυνάμεις τους, τις ανθρώπινες, ήταν εντελώς αδύνατο και στη σκέψη παντελώς αδιανόητο. Με το όνομα λοιπόν του Χριστού και κατά την ώρα της προσευχής οι Άγιοι Απόστολοι γιάτρεψαν το παράλυτο, το σήκωσαν εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, του είπαν, έγινε και περιπάτη. Έκαναν το πρώτο μετά την Πεντηκοστή θαύμα. Το πρώτο μετά την Πεντηκοστή θαύμα. Και όπως θα δούμε δεν ήταν το μοναδικό στη συνέχεια. Αλλά η Αποστολική Εκκλησία και γενικά η Αποστολική Εποχή είναι γεμάτη από θαύματα τα οποία ενεργούσε η χάρη του Κυρίου προκειμένου να γίνει πιστευτό το όνομα του Ιησού Χριστού ως όνομα Υιού του Θεού, παθώντος, αναστάντος και αληθέντος εις τους ουρανούς. Αυτό το θαύμα, λέγει η Γραφή, το διαβάσαμε την περασμένη Δευτέρα, κατέπληξε και τον ίδιο τον παράλυτο, αλλά και το λαό που βρισκόταν στο λαό του Σολομώντα μαζί με τους Αγίους Αποστόλους. Τους εξέπληξε και βέβαια δεν είχε ξαναδεί ποτέ από αυτούς τους ανθρώπους, τους μαντάς του Χριστού δηλαδή, τον Κύριο τον είχαν δει χρόνια ολόκληρα, τρία χρόνια ολόκληρα. Αλλά τους μαντάς του δεν είχαν δει να κάνουν τα καλά θαύματα. Ο Κύριος όμως τους είχε δώσει την διαβεβαίωση ότι όταν εγώ θα φύγω, εσείς που θα διαδώσετε το έργο μου στα πέρα της Οικουμένης, το έργο της μετάνοιας, για να μπει κανείς στη Βασιλεία του, θα επιτελέσετε όχι μόνο τα έργα που εγώ κάνω, αλλά και μείζωνα και μεγαλύτερα από εκείνα που κάνω εγώ, εάν πιστεύετε εις εμένα. Ο θαυμασμός και η έκπληξη του κόσμου που βρέθηκε μπροστά
και είδε το θαύμα, αποτέλεσε το κίνητρο, την αιτία για να λάβει τον λόγο ο Απόστολος Πέτρος και να κάνει τη δεύτερη του ομιλία. Η πρώτη είχε γίνει στον Εξώστη την Πεντηκοστή, στο Υπερό έξω, σε χιλιάδες λαού, από τους οποίους και χιλιάδες πίστησαν, τρεις. Η δεύτερη γίνεται εδώ, μπροστά σε λαό πάλι, μετά από το θαύμα που ήταν αφορμή και τύρα για να μιλήσει ο Απόστολος Πέτρος. Τι περίπου ανέφερε στην ομιλία του, θα το αναγνώσω να το ακούσουμε μέσα από την ίδια την πηγή, την Αγία Γραφή. Ειδών δε Πέτρος απεκρίνατο προς τον λαό, άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε επί τούτο, ή ημίν τι ατενίζετε, ως ιδία δυνάμει ή ευσεβία επί υπόση του περιπατήν αυτών. Ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον παίδα αυτού Ιησού. Όλοι εμείς μεν παρεδόκατε και ειρνήσαστε αυτόν κατά πρόσωπον Πιλάτου, χρήναντος εκείνου απολύει. Εμείς δε τον Άγιον και δίκαιον ειρνήσαστε και ιτίζεστε άνδρα φωνέα χαριστήνε ημίν. Τον δε αρχηγό της ζωής απεκτείνατε, όλο Θεός ήγηρε νεκρεκρών, ου εμείς μάρτυρες εσμέν. Και επί την πίστη του ονόματος αυτού, τούτον όλο θεωρείτε και είδατε, εστερέωσε το όνομα αυτού, και η πίστης η δι' αυτού έδωκεν αυτό την ολοκληρία τάφτη απέναντι πάντων ημών. Και νυν αδελφοί, είδα ότι από άκατα άγνοια επράξατε, ως περ και οι άρχοντες ημών. Ο δε Θεός προκατήγγειλε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού, παθήν των Χριστών, επλήρωσε ούτω. Μεταρρωήσατε ουν και επιστρέψατε, εις το εξαλειφθήνε ημών της αμαρτίας. Όπως αδέσμος η καιρή αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστείλει τον προτιχειρισμένο ημίν Ιησού Χριστόν. Ον θη ουρανόν μεν δέξαστε άκρη χρόνων εγκαταστάσεως πάντων, ον ελάλησε ο Θεός διασώματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών απαιώνος. Αυτό είναι ένα μέρος από την ομιλία που έκανε αμέσως μετά από το θαύμα στη γλώσσα τη δική μας. Είπε τα εξής: γιατί μας κοιτάτε με θαυμασμό, σαν να επράξαμε το θαύμα αυτό με τη δική μας δύναμη, ή λες και η δική μας ευλάβεια σήκωσε τον παράλυτο από τα δεσμά της παραλυσίας του.
να το επαναλάβω, γιατί θα το τονίσουμε. Θα κάνω ορισμένα σχόλια πάνω σε αυτό. Τι μας κοιτάτε, σαν να κάναμε εμείς με τη δική μας δύναμη ή με τη δική μας ευσέβεια το θαύμα εκείνου, ώστε να περπατάει ο παράδεισος. Όχι, αλλά ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ και ο Θεός των πατέρων μας εδόξασε το παιδί του, δηλαδή τον Ιησού. Αυτό το παιδί που εσείς παραδώσατε για να σταυρωθεί και αρνηθήκατε να τον απολύσει ο Πιλάτος, που είχε πάρει την απόφαση να τον απολύσει και ζητήσατε να αφήσει ελεύθερο άνδρα φωνέα τον ληστή και φωνιά τον Παραβά. Εσείς τον Άγιον και δίκαιον Ιησού Χριστό αρνηθήκατε. Τον αρχηγό της ζωής, τον Χριστό εννοείται, σκοτώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, αυτού του Ιησού Χριστού που εσείς σκοτώσατε, του αρχηγού της ζωής, εμείς είμαστε κήρυκες. Γι' αυτόν κάνουμε το κήρυγμά μας. Και με την πίστη στο όνομα το δικό του, του Ιησού Χριστού, σηκώσαμε αυτό το παράλυτο που εσείς βλέπετε με τα μάτια σας όρθιο. Με την πίστη στο όνομά του. Και βέβαια βοήθησε στην ολοκληρωτική θεραπεία του παράλυτου η πίστη δι' αυτού και η πίστη που είχε ο παράλυτος. Τώρα αδελφοί, ξέρω ότι όλα αυτά που κάνατε στο πρόσωπο και σε βάρος του Ιησού Χριστού τα κάνατε, τα πράξατε από άγνοια. Τα πράξατε από άγνοια. Όπως ακριβώς και οι δικοί σας άρχοντες. Ο Θεός όμως, όσα υποσχέθηκε με το στόμα όλων των προφητών πριν από τη γέννηση του Χριστού, για να πάθει, τα πραγματοποίησε στο πρόσωπο του Χριστού μέχρι τελευταίας κεραίας. Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε σε εκείνον που σταυρώθηκε για να σας συγχωρέσει τις αμαρτίες, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας. Και για να έρθουν καιροί που θα αναπαυθεί η ψυχή σας μπροστά από το πρόσωπο του Κυρίου, που είναι προφητευμένο ότι θα ξαναέρθει ο Χριστός για να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς και για να αποκαταστήσει στη τάξη και στη γαλήνη τα πάντα. Άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων
Αυτό απλά το είπα, σημαίνει θα έρθει μια ορισμένη στιγμή που εκείνος και ο πατέρας τον ορίζει, ολόκληρη η Τριάδα δηλαδή, θα έρθει για να πάψει αυτή η ανομία και η αταξία, η αδικία και το έγκλημα. Για να επιστρέψει η δικαιοσύνη από εκεί που έχει φυγαρθεί. Τότε που θα έρθει τη δεύτερη φορά θα γίνει η αποκατάσταση σε αυτά ακριβώς που ανέφερα προηγουμένως, στο δίκαιο και στην αγιοσύνη του Θεού. Είναι, επαναλαμβάνω, ένα μέρος από την ομιλία, η δεύτερη που έκανε ο Απόστολος Πέτρος. Και σχολιάζουμε και βλέπουμε γιατί μέσα από αυτά τα σχόλια όλοι έχουμε να πάρουμε, γιατί τη δύναμη η Γραφή να περνάει μέσα, να ανοίγει τα μάτια της ψυχής μας και ό,τι πριν δεν φανταζόταν το ανθρώπινο μυαλό, γιατί δεν είναι θέμα μυαλού η πίστη. Δεν είναι θέμα μυαλού ο φωτισμός, αλλά είναι καθαρά θέμα παιδείας και μορφώσεως χριστιανικής καθαρής μέσα από το χώρο τούτο της Αγίας Γραφής που πλημμυρίζει εμάς γεμάτο Άγιο Πνεύμα και βλέπουμε πια από την άλλη πλευρά του νομίσματος και τότε φωνάζουμε κι εμείς δόξα σοι Θεέ μου σαν τον παράλυτο που σηκώθηκε και δόξα σοι λέει και ρούσε τον Θεό. Τι θαυμάζεται, λέει ο Απόστολος Πέτρος, σε αυτούς που τον έβλεπαν και τον άκουγαν. Επί τούτο, για το ότι βλέπετε τον παράλυτο να σηκώνεται, δεν είναι αντικείμενο θαυμασμού ότι εμείς το επιτελέσαμε με τη δική μας δύναμη. Ήταν πράγματι θαύμα. Γι' αυτό και θαύμασα. Ανθρωπίνως αδύνατο. Δεν είχαν δει ποτέ ανθρώπους για αυτούς να επιτελούν θαύματα. Όμως, αυτοί θαύμαζαν τους ανθρώπους και οι άνθρωποι έδιωγναν από πάνω τους αυτή την έκπληξη που έδιναν για το πρόσωπό τους οι Ισραηλίτες, για το πρόσωπο των μαθητών δηλαδή. Η έκπληξη που έδιναν, έκαναν θαύμα αυτοί οι δύο άνθρωποι, δεν τη δέχονταν οι Άγιοι Απόστολοι. Απλά στη γλώσσα δική μας δεν αξίζουμε καν εμείς οι Απόστολοι και επομένως δεν έχουμε τη δύναμη από τον εαυτό μας αφού δεν αξίζουμε να επιτελέσουμε ένα θαύμασα γι' αυτό. Ούτε είναι τόση η ευσέβειά μας, για σκεφτείτε το καλά και το πράγμα, ούτε είναι τόση η ευσέβειά μας ώστε βασισμένοι στη δική μας ευσέβεια να κάνω το θαύμα εκείνο που εσείς τώρα είδατε. Στον έργο λογισμό μας, το λογισμό μας, το έχουμε ακούσει και από ανθρώπους που έχουν άγνοια, αλλά πολλές φορές και ομιλών δεν εξαιρείται από εκείνο το αμάρτημα. Κάτι γίνεται καλό και προβάλλουμε αμέσως τον εαυτό μας. Κάτι γίνεται καλό και υπάρχει εσωτερικά το κίνητρο
Με είδανε άραγε ότι έγινε αυτό το καλό. Και κάτι άλλη μερίδα ανθρώπων. Ενώ, παρακάτω λέει, είχατε άγνοια. Θα το σχολιάσω και εκείνο το δούμε. Ενώ έχουν άγνοια, ενώ τούτο το Άγιο Βιβλίο καιρό, δεν το ανοίγουν, δεν κανένα λόγο τους μαθητάς σχολείου. Πόσοι από εσάς βρετάτε την Αγία Γραφή, σε όλες τις τάσεις που αρμάζουμε σχετικά, και δεν βρέθηκε κανείς να πει διαβάζω την Αγία Γραφή. Δεν είναι δυνατόν. Αν δεν γίνεται αυτό το σπίτι από τους γονείς, να γίνει το έργο του Χριστού από εκείνο το σπίτι. Μπορεί κατά κόσμο να υπάρχει πρόοδος, αλλά κατά Θεό δεν υπάρχει πρόοδος. Και εδώ βλέπουμε πολύ καθαρά, πάρα πολύ καθαρά, ότι οι Άγιοι Απόστολοι, εκείνοι που είχαν στυλώσει τα μάτια τους, τους καθοδηγούσαν και τους έλεγαν, όχι εμείς, όχι η δύναμή μας, όχι η αγιοσύνη μας. Εμείς είμαστε ανάξιοι. Και ήθελα να τονίσω προηγουμένως αυτό, ότι πάρα πολύ ακούγεται εύκολα η φράση, γιατί να πάω στην εκκλησία, είμαι ο καλύτερος άνθρωπος. Δεν σκότωσα, δεν αδίκησα, δεν ορκίστηκα ψέματα, δεν έρωψα. Σίγουρα, καλό είναι αυτό, το να αποφεύγεις το κακό. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει, αποφεύγεις το κακό, αλλά πρέπει στη θέση αυτού να κάνεις και κάποιο κάθε καλά. Γιατί λέει από τον Ψαλμοδός Δαβίδ ότι έκλεινον από κακού, έκλεινον από κακού, δηλαδή φεύγει από τον κακό μακριά και πήγε στον αγαθόν και κάνε το αγαθό. Ποιο αγαθό θα κάνεις όταν τούτο και ό,τι έχει σχέση με τον Χριστό στην πράξη το αργείς. Είναι φοβερό, μιλάμε για μάτια ολόκληστα, για ψυχή, αφού εδώ είναι η δύναμη όλης της ψυχής, παράλληλη ολοκληρωτικά. Γι' αυτό είναι τόσο εύκολη φράση. Είμαι ο καλύτερος άνθρωπος. Αν θα δούμε άνθρωπο που είναι ευσεβής, γνωρίζει 100% ποιος είναι ο ίδιος και κάνει αυτό που κάνει οι Απόστολοι. Εμείς είμαστε ανάξιοι. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να παρατηρήσουμε, η αποφυγή των επαίνων. Γιατί ο έπαινος είναι η φθορά της ψυχής. Αδελφοί μου, εκεί κολλάμε. Είναι πράγματα Ιωσήφ, τούτα εδώ. Που λέμε, δεν έλεγω μετά που υπάρχει εδώ. Που σου λέει, μας λέει. Και όταν κάνεις κάτι καλό, απόφυγε να σε δουν οι άλλοι ή και να σε δουν παρακάτω στο τουλάχιστον να μην χάσεις την πληρωμή σου. Γιατί αν δέχεται, να τη χάσεις την πληρωμή σου. Αλλά έκανε, λέει, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων μας, το θαύμα. Η σοφία του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, που είναι καθοδηγητής του Παύλου και του και της γλώσσας και των χεριών και των ποδαριών και του σώματος ολοκλήρου, εδώ
λέει αυτά. Και τα ακούνε Εβραίοι. Αυτό το θαύμα το έκανε ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ και δεν σταματάει σε αλλαγή, αλλά ο Θεός των πατέρων μας. Για να μην νομίσουν οι Εβραίοι ότι φέρνουν καινούρια δόγματα οι Απόστολοι. Κάτι που δεν έχει σχέση δηλαδή με τον Μωυσή και τους προφήτες. Λέγει ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός των πατέρων μας, δηλαδή και των Αποστόλων των Ιδίων και αυτών. Αυτός ο Θεός τι έκανε, εδόξασε το παιδά αυτού Ιησού. Τίμησε και δόξασε το παιδί του. Και αυτός έκανε το θαύμα. Σηκώνει από πάνω του, επαναλαμβάνω τη δόξα ο Πέτρος και την ακουμπάει σε αυτόν που ανήκει. Σε ποιον ανήκει η δόξα και το κράτος και η δύναμη? Σε όλους αιώνες, στον Ιησού Χριστό. Αυτόν τον ευλόγησε ο Θεός μας, ο Θεός τον Πατέρα μας, όχι των Αποστόλων, αλλά ο δικός σας και ο δικός μας Θεός. Και επειδή βέβαια εδώ θα προσέξουμε κάτι, δεν διδάσκει αποκλειστικότητα και εγκλωβισμό του Θεού στον χώρο του Ισραήλ μέσα, αλλά τον βγάζει με τον τρόπο και έξω από τον Ισραήλ. Ο Θεός των πατέρων μας και πατέρας όλης της Οικουμένης. Και έξω οι ίδιοι βγήκαν και το ίδιο είπαν. Το ίδιο ακριβώς κήρυξαν. Προσπαθεί να βγάλει Εβραίους από μία ιδέα που είχαν τοπικιστική, ότι και ακόμα αυτός ο Θεός που έχει στον κόσμο όλο δεν είναι Θεός άλλων, αλλά είναι δικός Θεός. Προσπαθεί το ξεκολλήσει αυτό το πράγμα από μέσα, αλλά με ωραίο τρόπο. Αυτόν λοιπόν που τον ευλόγησε ο αληθινός Θεός, τον Ιησού Χριστό, σεις τον παραδόκατε, σεις τον αρνηθήκατε μπροστά στον Πιλάτο. Τους φέρει αδελφοί μου μπροστά, δεν είναι λίγο πράγμα, μπροστά ακριβώς στη σκηνή εκείνη που αυτοί που τον ακούγανε τώρα βρέθηκαν. Όταν ο Πιλάτος έλεγε, τι να θέλετε απολύσω ημίν, Ιησού το λεγόμενο Χριστόν ή Βαραβάς, εγώ ούτε μία αιτία βρίσκω. Δεν βρίσκω μία αιτία στο Χριστό. Και αυτοί φώναζαν τότε, Άρον, Άρον, Σταύρωσα. Τους φέρνει μπροστά στα μάτια εκείνη ακριβώς τη στιγμή, εκείνη την εικόνα. Και τους πλήττει, τους χεντάει μέσα στη ψυχή. Εφόσον θα επιτελέσετε καθήκον προσευχής. Και κοιτάξτε τα χέρια σας τι κάνουνε. Στάζουν από εκείνο το αίμα. Εσείς τι είπατε να σταυρωθεί. Ο Πιλάτος είχε πάρει ακόμα να δολοφονήσει. Αδελφοί μου, κι άλλες φορές έχουμε πει. Και το λέει και ο Κύριος μας εδώ μέσα, στο πέμπτο κεφάλαιο κατά Ματθαία, πας να προσευχηθείς. Λύσε πάντα δεσμό αδικίας. Το παραλάβω κι άλλη φορά. Πηγαίνεις στην εκκλησία να προσευχηθείς. Εγώ, όλοι μας. Πηγαίνουμε. Μας παραγγέλνει, λύστε από την ψυχή στα βοβές, από τον καρδιόνιμο, πάντα δεσμόν αδικίας. Μην πηγαίνεις μέσα στην εκκλησία, στον δώρο σου εκεί στο ναό, φύγε, πηγαίνε να βρεις εκείνο που αδίκησες με οποιοδήποτε τρόπο
Σήμερα να το έσπασε στο χωράφι και αν του πήρε χρήματα ή, ή κάτι άλλο, οποιοδήποτε τρόπο. Και μια απλή καλημέρα που δουλεύει αδικία κι αυτή. Έχω υποχρέωση το χαίρετε και να κάνετε το στρέλο του κοπλίου παντού. Να λύσουμε λοιπόν την ψυχή μας, πηγαίνοντας να τον βρούμε αυτό που αδικήσαμε και μετά να εισέλθουμε στον άλλον. Γιατί εδώ ο Άγιος Απόστολος μας περνάει μέσα τον Λόγο του Θεού και μας λέει αυτοί με δαργηθήκαν τον Χριστό, φοράδος άρον άρον στάβρωσαν αυτό. Και στο, πας, για να μπει στο λαό να κάνει την προσευχή σου, ο Χριστιανός Ορθόδοξος, μήπως δεν ακούς το ίδιο πράγμα. Τη φωνή του Χριστού να σου λέει άφεσε εκεί το δώρο σου και είπαγε και πήγαινε και αποκρατάς την αδικία που εις κάνει τον εαυτό σου. Και μάλιστα όταν δεν θες εσύ, αλλά φταίει ο άλλος και τότε ακόμη του σηκώσεις την καλημέρα, θα πας να του πεις την καλημέρα, θα τον αγαπήσεις. Τόλμη χρειάζεται. Εκεί χρειάζεται η τόλμη. Αυτά γίνονται με προσευχή, πολύ, πάρα πολύ προσευχή. Πάρα πολύ προσευχή. Όλοι περνάμε από τέτοια δοκιμασία. Μην νομίζετε ο διάβολος μας πειράζει είτε ο ίδιος, είτε βάζοντας τον άλλο. Γίνεται ο συνάνθρωπός μας του διαβόλου όργανο και έρχεται μας ενοχλεί. Και εμείς λέμε τον παλιά άνθρωπο τι μας έκανε και αυτός κινείται από διάβολο. Εμείς έχουμε χρέος να πούμε σε παράδειγμα καλό Κύριε, αφαίρεσαι τον παλιά διάβολο και δώσ' του να καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι έργο του διαβόλου. Να τον λυπηθούμε και να τον αγαπάμε. Και εμείς του πούμε την καλημέρα. Μήπως δεν κάνουμε το ίδιο ακριβώς. Λέμε, όχι Κύριε, δεν σε ακούμε. Εμείς θα κάνουμε το θέλημά μας, δεν το λέμε την καλημέρα. Γιατί αυτός μου έκανε κακό. Είμαστε αρνητές. Αρνηθήκατε, λέει, και το προδώσατε. Και μετά λέει η Αγία Γραφή μέσα, ανοίγεις το σώμα σου να πάρεις τι όταν κοινωνάς. Σώμα και αίμα Ιησού Χριστού. Όχι, πυρ γάρεστη στους αναξίους φλέγον. Είναι φωτιά που καίει τους αναξίους. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος και είναι άρρωστοι πολλοί, γι' αυτό και πεθαίνουν επειδή κοινωνούν και μεταλαμβάνουν αναξίως το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Εσείς λοιπόν, λέει στους Εβραίους, το παρεχόμαστε στο κείμενο μας μέσα, τον Άγιον και Δίκαιον Γιο του Θεού, τον αρνηθήκατε και ζητήσατε άνδρα φωνιά, σε άνδρα φωνιά να δώσει χάρη ο Πιλάτης. Να τον αφήσει δηλαδή ελεύθερο. Εδώ σημαίνει ότι αθωώνεται το δίκαιο και καταδικάζεται, αθωώνεται το άδικο και καταδικάζει το δίκαιο. Είναι φοβερός έλεγχος δίκαιος. Για σκεφτείτε να μας αφήνει κάποιος τέτοιες φράσεις μπροστά τα μάτια μας, θα πάει η αγιοσύνη μας πέρα για πέρα. Αντιμετάξουμε, θα γίνουμε αυτοί, θα δείξουμε το προσωπικό μας στον αδελφό, το άγριο, όπως είμαστε, ή δεν είναι έτσι. Και του μιλήσουμε με άσχημο τρόπο. Αν δεν κοινοδικήσουμε. Τον αρχηγό της ζωής αποκτήνατε όλο Θεός ήγηρε εκ νεκρών, ου ημείς μάρτυρες εσμέν. Τον αρχηγό της ζωής σκοτώσατε. Αυτόν που έχει τη ζωή ολόκληρη και είναι η πηγή της ζωής. Δεν του την έδωσε κανείς απολύτως. Αλλά αυτός είναι η ζωή ίδια. Είναι ο αρχηγός της ζωής. Το σκοτώσατε. Σκότωσαν τον αρχηγό της ζωής. Η ζωή
λέμε τάφο, ούτε σκοτώνεται η ζωή, ούτε παίζει στον τάφο η ζωή. Ούτε παίζει στον τάφο η ζωή. Σωματικά βέβαια ο Κύριος εκούσια δέχτηκε, θεληματικά εντελώς σαν άνθρωπος δέχτηκε το θάνατο. Αλλά σαν Θεός είναι η πηγή της ζωής. Αυτό λοιπόν που σαν άνθρωπο το σκοτώσατε, αλλά σαν Θεός όμως αναστήθηκε. Αυτόν τον ανέστησε ο Θεός με τη δύναμή Του. Με αυτού του παιδιού του Θεού, του Ιησού Χριστού, εμείς σηκώσαμε τον παράλυτο από την Παναγία και με το όνομα αυτού και με την πίστη του παραλύτου ολοκληρώθηκε η θεραπεία. Ο Χριστός μας έχει πει και ακούστηκε στην περασμένη μας σύμβαση. Άραγε, εάν έρθει επί της γης, θα βρει πίστη. Ο παράλυτος είχε πίστη στην ψυχή και έβλεπε. Και πάντα όσα αρετήσετε, λέει, εν την προσευχή ημών πιστεύοντες, λείψεστε. Και ό,τι κι αν ζητάτε στις προσευχές σας, έχοντες απόλυτη πίστη ότι θα το πάρετε, απόλυτη, χωρίς εμβολία. Μηδέν διακρίνοντες, λέει η Αγία Γραφή. Μηδέν διακρίνοντες, χωρίς καμία από τις εμβολία. Θα το λάβετε. Αδελφοί μου, αν έρθει ο Χριστός, θα μας βρει πιστούς. Ή θα μας βρει αποστάτες. Όταν έρθει ο Χριστός, ένα πολύ μεγάλο μέρος της οικουμένης και από εκείνους που είναι βαπτισμένοι θα κάνουν αυτό που έκαναν οι Εβραίοι. Δεν σε γνωρίζουμε, Χριστέ. Θα τον αρνηθούν. Ένα πολύ μεγάλο μέρος θα συμβεί, λέει, τα χρόνια που ο Κύριος μας θα έρθει, αποστασία, απομάκρυνση, μεγάλη άρνηση στο πρόσωπό του από πολύ μεγάλο πλήθος. Το δικό του τίμιο θα είναι μικρό, λίγοι θα είναι οι πιστεύοντες στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μας χρειάζεται πολύ προσευχή. Γιατί όταν θα έρθει ο Χριστός, και λίγο πριν έρθει ο Χριστός, θα ταραχθεί η οικουμένη, όπως ταράζεται η θάλασσα από όλους τους αέριδες και σηκώνει κύματα ψηλά βουνό, η ταραχή είναι μεγάλη, σάλος ήχος, σάλος κυμάτων θα γίνεται πριν. Και δεν εννοεί εδώ η γραφή της Αποκάλυψη ότι είναι μια θάλασσα που θα ακουγέται, αλλά ο κόσμος με την οτροπία του, με τη συμπεριφορά του, με τις σκέψεις του, με τις επιθυμίες του, με τις πράξεις του, θα ταράζεται και δεν θα βρίσκει ησυχία καθόλου στην πλειονότητά του. Ποιος κόσμος? Για εκείνο που μίλησε ο Χριστός. Ο κόσμος των επιθυμιών. Ο κόσμος των οφθαλμών. Και όταν λέμε κόσμος επιθυμιών, ο κόσμος εκείνος που ακολουθεί, που κάνει με κάθε λεπτομέρεια ό,τι η επιθυμία του λέει. Και λέει ο αδερφός Ιάκωβος,
ψάχνεις να βρεις γιατί ταράζεσαι και τιμώνεις. Μία είναι αιτία. Εκ των ειδωνών ημών. Άμα ψάξετε στα πρώτα κεφάλαια του αδελφοθέου Ιακώβου, του Αποστόλου του Χριστού και πρώτου επισκόπου του Ιερουσαλήμου, θα δείτε μέσα να λέει ότι όλα τα κακά και όλες τις συμφορές μία έχουν αιτία. Εκ των ειδωνών ημών. Παρέχουμε και περιπτώμαστε το σώμα μας, που είναι η αφορμή και θεία της συμφοράς μας. Μιλάμε για την ιδιαίτερη περιποίηση. Όχι των άτων ημών των επιούσιων που κάνει τις ανάγκες. Μη ζητάμε αιτίες απαρού. Σε εμάς θα στραφούμε για να δώσει αιτίες. Αν δεν περικόψουμε το περιττό φορτίο που ζητάνε οι ειδωλές, το καράβι είναι παραπορτωμένο. Σίγουρα θα βουλιάξει. Χρειάζεται να πετάξουμε φορτίο για να πετάξουμε κι εμείς. Διαφορετικά θα καταποδιστούμε. Πες μου τι θα γράψεις εσύ. Ωραία. Άρα δε. Για να κλείσω το θέμα. Να κατατάξουμε τον εαυτό μας σε αυτό το κομμάτι των Εβραίων που περιγράφει εδώ το Άγιο Βιβλίο, για το οποίο μιλάει ο Απόστολος Πέτρος, αδελφοί μου, τους λέει, τους είπε φωνιάδες προηγουμένως, τώρα λέει, αδελφοί μου, τους αγκαλιάζει. Ξέρω ότι από άγνοια επράξατε ό,τι επράξατε. Ξέρω ότι ό,τι κάνετε το κάνετε από άγνοια. Σταυρώσατε τον αθώο. Αλλά και αυτά που κάνουν πράξη από άγνοια, που λέτε εσείς, μαρτυρούν την κακία σας, σκοτώσατε άνθρωπο. Ξέρατε ότι ο φόρος απαγορεύεται, μα εσείς σκοτώσατε άνθρωπο. Αλλά βέβαια και αυτά που πράξατε σε βάρος του Ιησού Χριστού, είχαν προφητευτεί για να γίνουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού από τους προφήτες. Κάνει εδώ ένα σχόλιο ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει ότι ήξερε ότι ήταν εφωνιάδες οι Εβραίοι. Αν δεν ήταν εφωνιάδες οι Εβραίοι, θα έπρεπε από τους μύριους και άπειρους τρόπους που ο Θεός γνώριζε για να σώσει τον άνθρωπο, κάποιον άλλο τρόπο για να με σώσει. Αλλά ακόμα και την κακία των Εβραίων τη χρησιμοποιήσει για το δικό μας καλό. Την κακία των Εβραίων που στάζει γνωστό τη χρησιμοποίησε για το δικό μας καλό. Παραχώρησε δηλαδή η κακία των Εβραίων να οδηγήσει στο Σταυρό τον Χριστό και από εκεί στην Ανάσταση και από εκεί στην Ανάληψη. Παραχώρησε με έναν βάρο στην κακία των Εβραίων να σταυρώσει τον Χριστό, να θανατώσει τον Χριστό και ο Χριστός τη δύναμη του να αναλυθεί. Μέσα από ανθρώπινη κακία, την οποία χρησιμοποιεί για καλό ο Θεός μας, σώζει ο Θεός. Σε αυτό το σημείο ακριβώς θέλω να δούμε και κάποιο άλλο θέμα και τελειώνω. Πολλές φορές ακούω τους ανθρώπους να λένε «Κοίταξε εσύ τι δυστυχία είναι ο κύριος άνθρωπος, πόσο υποφέρει, δεν το βλέπει ο Θεός». Σίγουρα το βλέπει ο Θεός. Αυτός ξέρει πολύ καλά γιατί παραχωρεί την άρπα ή τη βίδα δοκιμασία και ένας λόγος βασικός είναι αυτός που ακούμε πολλές φορές ορισμένους ανθρώπους. Έχω ακούσει τα αυτιά μου εγώ. Μετρημένους βέβαια, αυτούς που μπορεί να έχω κάποιες επαφές. Έλεγε ο Μακαρίτης, ο κύριος Πράσος που κάνει κηρύγματα εκεί στο Λατζί. Λέει, δεν γνώριζα από Θεό και αρρώστησα βαριά και πήγα στο νοσοκομείο και εκεί γνώρισα τον Θεό. Στην αρρώστια μου επάνω. Θυμάμαι ένα παππούλι που είχε πεθάνει τώρα, Άγια Μορφή.
Δεν κάνει κάθε βράδυ επισκέψεις στα νοσοκομεία. Κάθε βράδυ. Και κάθε μέρα ελεούσε, κάθε μέρα. Έλεγε, είχε επισκεφτεί έναν άρρωστο, καθηγητή Παρασκευίου, άθεο. Του λέει, τι βρίσκω εδώ πέρα να μου κάνει να πιστεύω, δεν πιστεύω, του λέει. Και είχε καρκινοδώσει, είχε καρκίνο ο άρρωστος. Και σε παρακαλέσω, φεύγοντας, του είπε, να πεις αυτά τα απλά λόγια που θα σου πω. Σύμφωνα με το δικό σου λέει, πιστεύω, όχι με δική μου αντίληψη, θα λες, Θεέ, για σένα που λένε ότι υπάρχεις, εάν υπάρχεις, δείξε μου ότι υπάρχεις. Και έφυγε ο παππούτης. Του πέρασε βέλος, όχι δύο βέλες θα βγει την άλλη και του κόλλησε μέσα ο λόγος. Και τον είπε τον λόγο. Όταν γύρισε ο παππούτης για να τον ξαναβρει, είχε πει και ρώτησε πώς τελείωσε τη ζωή του και έπαθε ότι είχε σοβαρευτεί και είχε κοινωνήσει. Πρόκειται να δείξω ότι ο Θεός έχει μείνει στους τρόπους και να μας καλέσει. Και ένας από τους τρόπους είναι η κάποια δοκιμασία στην οποία μας παραχωρεί και έχει και προς τα δικά του χεράκια από κάτω, μας δίνει δύναμη, μας βγάζει μετά και λέμε από τη δοκιμασία και λέμε σε ευχαριστούμε Θεέ. Αδελφοί μου, να μην προχωρήσω το λόγο παραπέρα, κάποιος θέλει να πει κάτι στο καλή γάλα, να πει κάτι. Έλα πει κάτι. Το θέμα, από ό,τι κατάλαβα εγώ προσωπικά, είναι ότι όταν ο Χριστός έφυγε και έδωσε εξουσία στους Αποστόλους, τους είπε, προσέξτε καλά, ό,τι έκανα εγώ θα κάνετε και εσείς και ανώτερα ακόμα. Μάλιστα. Αλλά μην πάρετε παράδεια, τρόφιμα και ρουχισμό. Θα πάρετε μόνο τη μάγερα του μέματος και θα πάτε και με θυμόνιμο θα είμαι κοντά σας και θα σας στηρίζω. Και βλέπουμε εδώ ότι τον κατάγητο στην Εκκλησία ο Απόστολος Πέτρος δεν είχε καμία δύναμη δικιά του. Μεταχειρίστηκε, λέει, αυτό που μου ζητάς δεν έχω. Αυτό που μου ζητάς, δηλαδή βαράδια. Λεπτά. Ναι. Και του λέει, εις το όνομα του Ιησού Χριστού, τη μάγερα του νεύματος, σήκω. Θα πω όμως κάτι άλλο που έχει πιο βάθος. Αυτή τη μάγερα την πήρανε οι Απόστολοι, την είχαν κοντά τους και κάνανε εγχείρηση μέσα τους και κατά κάποιο τρόπο είχαν ετοιμαστεί για αυτό τον αγώνα. Και εμείς τον Χριστό τον έχουμε πολύ κοντά μας, όπως τον είχαν και οι Απόστολοι. Μέσα μας. Βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε τη μάχη που ο Κύριος το λέει καθαρά. Σέβεστε στους γραμματείς και φαρισαίους, ότι γνωρίζετε τον Πατέρα μου. Εγώ είμαι η οδός. Άρα, αν δεν πάρουμε αυτή τη μάχη του Πνεύματος, να δούμε τον εαυτό μας, όπως είπες πολύ σωστά, να δούμε και να φωτιστούμε και μετά να βγάλουμε ό,τι καλό υπάρχει έξω. Θα βγει μόνο το αυτό, δηλαδή, δεν το. Τίποτα. Κάνω κάτι. Κύριε Κώστα, ο Πιλάτος έπινε τα χέρια και είπε στο λαό, αυτός ο άνθρωπος είναι αναμάχητος. Δεν έχει καμία, δεν βρίσκω τίποτα πάνω. Ουδεμία. Μήπως και ελαφρυντικό τίποτα, του δίνετε τίποτα ελαφρυντικό, η κατάκριση όταν γίνει πάνω. Ο Γιάννης Πιλάτος. Η γυναίκα του είναι υγεία, το ξέρουμε. Η γυναίκα του Πιλάτου την εορτάζουμε ως Αγία. Γιατί πίστευσε. Ναι. Ο Πιλάτος δεν αναφέρεται πουθενά. Μάλλον θυμάμαι ότι ο Πιλάτος στο τέλος της ζωής του αυτοκτόνησε. Μάλλον σκουλίκιασε το σώμα του. Κάπως έτσι. Και πέθανε κάπου από τους πόνους και αυτοκτόνησε. Αν η μνήμη μου θυμάται καλά βέβαια. Λέει παράδοση ότι πνίγηκε σε μια λίμνη της Ελβετίας. Μπράβο, έτσι. Αυτοκτόνησε, δεν είναι. Μάλιστα. Άλλο κάτι. Λοιπόν, ο Μιχάλης και εσείς μας τα είπατε ωραία. Όχι εμείς. Πάρα πολύ.
Παρακαλώ, παρακαλώ. Αλλά γιατί τα γράφει η Αγία Γραφή. Αυτά. Για να τα κάνουμε. Κάτι τέτοιο. Τώρα τα κάνουμε. Μα μου τα κάνουμε. Και τα λόγια είναι καλά, αλλά και η πράξη είναι πολύ πιο κακή. Θα ήθελα... Θα ήθελα, συγγνώμη, κάτι να πω, έχω συγχάσει, να μην έχω ρωτήσεις. Θα ήθελα, τα λόγια είναι καλά, να πάρουμε αυτή τη φράση πίσω, γιατί είναι υποτίμηση στο... Όχι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που λες και με αυτά που δεν λέω, ούτε είπα κάτι δικό μου. Δεν είπα εγώ τι. Τα λόγια του Θεού δηλαδή, είναι Άγια και μας αγιάζουν και μας καθαρίζουν και μας φωτίζουν το μυαλό. Γιατί δεν πίστεψα ποτέ ότι είναι λόγια. Αλλά ότι είναι ο φωτεινός και γεμάτος ζωντάνια λόγος του Θεού, του αρχηγού της ζωής μας, είναι. Τελείως. Και αφού είναι, αυτό λέμε τώρα, ρωτάω. Άστε να μην ξυπώσω το πράγμα. Εδώ... Μήπως πρέπει να προσπαθήσουμε κι εμείς αυτό. Σίγουρα. Τώρα γίνεται ή όχι. Εδώ οι Άγιοι Απόστολοι... Προσπάθεια γίνεται. Πόσο πετυχαίνουμε είναι ιστορία. Και πάλι αυτό είναι ιστορία. Όσο πιο συχνά τα ακούμε, τόσο καλύτερο. Ναι. Κάτι θα μείνει. Τα λόγια του Θεού είναι γραμμένα μέσα εκεί. Ποιος το πώς έλεγε. Τα λόγια φεύγουν, τα γραφτά μένουν. Είναι αυτό γεγονός. Δεν το λέγανε οι παππούδες μας, σύνομα. Παππούδες μας το λέγανε. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, καλύπτει του θέματος γιατί ο κούπε ο Ιωσήφος, λέγει ότι στο σώμα μας αυτό, το στράκινο, το καταλαβαίνω έτσι, έχουμε τον θησαυρόν ημών. Ποιο θησαυρόν ημών. Αυτό που παίρνουμε. Το έχουμε βγάλει, διάβαση. Ναι. Θησαυρή που παίρνουμε, είναι θησαυρή. Και μπαίνουμε μέσα μας και το λέμε μέσα μας. Και έχουμε αυτό που ο Χριστός σε τελευταία ανάλυση, αυτό που ο Χριστός. Η Βασιλεία του Θεού εντός η μόνεστη, έτσι μπαίνει η Βασιλεία. Λοιπόν, είπε και ο Τάφης εδώ, ο Γκίκας τώρα, ότι για τα γραφόμενα μένουν. Και τα λόγια λέω. Φεύγουν. Τα λόγια φεύγουν, τα γραφόμενα μένουν. Η πράξη τώρα είναι η αξία. Λέγει η Γραφή και το άλλο, ότι ο λόγος του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Ού δεν αντιβάλλω. Και για αυτό ναι. Για τις πράξεις δικές του. Για τις ναι, για μας. Άγιος ο Θεός, Πάτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησε μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησε μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησε μας. Πάτε λοιπόν, παιδί σου να είσαι, αγιαστεί το όνομά σου, επιδέεται η βασιλεία σου, γεννηθεί το πέτοιμά σου, ως εν ουρανών και επιχείρης, τον άναν τον μόνο των επιούσιων, δώσει ημίς σήμερον, κι άφησε ημίς τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς απείρεμεν στο φιλέτησμο, και ημίς εν έμπης ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Προστασία των χριστιανών να κατέστηνται, προς το μύδι να μετάτρεται, μη παρήδης αμαρτωρών λέησεων φωνάς, αλλά άκοντας όνος αγαπή, εις την βοήθη αλλημών, το πιστός κραυγαζόντων σοι, τα γίνων η πρεσβεία, και σπέψον εις ηκεσία, η προστατεύουσα. Δεν είναι αυτό που κάνει. Δεν είναι αυτό που κάνει.
Μεγάλη, ο Παπαθανάς έχει σειρά την και πάρει τηλεφώνο. Ποιον? Βεανία. Πήρε και αυτό με πήρε. Ξεκινήσαμε εδώ Νοέμβριο και έτσι λέει πήρε να σε ενημερώσω, ας πούμε. Ενημέρωση λέει και τους υπόλοιπους. Θα κάνει πάλι ο οποίος θέμα δεν θέλει να κάνει τον ερώτημα και τον πάρω στην κάμερα. Μου είπε ελάτε από εδώ, θα δούμε. Δεν αναφέρει την πέμπτη, θα πάμε την πέμπτη εδώ, τη μισό. Μάλλον, πέρα από. Τι πω, καλύτερα. Κανείς εκεί. Λοιπόν, Μιχάλη, δεν πήγα σήμερα, επειδή είχε το πόδι το... Όχι, πάντα στα πάντα. Το θέμα έχει σειρά, θα συμβάλλει. Καλύτερα. Και πολλοί άλλοι φορείς στην Αθήνα. Στην Αχαΐα η πρόταση. Στη Βιωτία κέντρο ενημέρωσης και πρόληψης. Στη Δράμα κέντρο ενημέρωσης και πρόληψης. Στον Εύρο μονάδα προληπτικής ιατρικής. Στο Ηράκλειο πρόγραμμα πρόληψης για τα ναρκωτικά. Στη Θεσσαλονίκη, τμήμα αποκατάστασης τοξικομανών, ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Κέντρο ενημέρωσης και εισαγωγής Θεσσαλονίκης, πρόγραμμα οικογένειας Θεσσαλονίκης. Στην Κέρκυρα, συμβουλευτικό σταθμός για τα ναρκωτικά. Στη Λάρισα, κέντρο ενημέρωσης εισαγωγής Λάρισας. Στη Λέσβο, κοινωνική υπηρεσία Δήμου Μυτιλίνης.